Γεια σας, γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου σε ένα νέο βίντεο καθαριότητα. Σας είχα τάξει την προηγούμενη φορά ότι στο επόμενο βίντεο θα δούμε καθαριότητα φούρνου, ψυγείου και πλυντηρίου πιάτων. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτο πλάνο, ο φούρνος του σπιτιού και αυτό το αγαπημένο μου καθαριστικό, που αν έχετε θέμα με τα λίπη στο φούρνο σας και δεν μπορείτε να καθαρίσετε με τίποτα το φούρνο σας, νομίζω πως αυτή είναι η λύση σας. Εγώ σαν γι' αυτό δεν έχω βρει κανένα άλλο στο εμπόριο, από το σούπερ μάρκετ το προμηθεύομαι. Τώρα τιμή δεν θυμάμαι να σας πω αν είναι φθηνό ή ακριβό. Νομίζω πάνω κάτω είναι όπως είναι όλα αυτά τα καθαριστικά που είναι για φούρνο. Και τι κάνω, ψεκάζω παντού σε όλα τα σημεία του φούρνου, κλείνω και το αφήνω για αρκετή ώρα, γιατί αυτό τι κάνει, στην ουσία λιώνει τα λίπη και τα πηγαίνει στο κέντρο, θα το δείτε μετά αυτό. Οπότε αφού ψέκασα, κλείνω το φούρνο και φεύγω και πάω στο ψυγείο. Και ξεκινώ από το ψυγείο, το οποίο θεωρήσω ότι θα είναι το πιο εύκολο και τελικά ήταν το πιο δύσκολο. Ήταν η πρώτη φορά που το ψυγείο μου ήταν σε αυτό το μαύρο χάλι. Δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ. Και το περιποιούμε πάρα πολύ συχνά και δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε. Αυτό είναι το καθαριστικό το οποίο εγώ χρησιμοποιώ για το ψυγείο, διότι είναι άοσμο, είναι ειδικό για το ψυγείο. Και μου αρέσει γιατί είναι και φιλικό προς τα τρόφιμα και είναι με εκχύλισμα από κάποιο λουλουδί φυτό, τώρα μη σας πω και ψέματα. Το βρίσκω στο Θανόπουλο να ξέρετε και σίγουρα θα το βρείτε και διαδικτυακά. Παίρνω ένα βετεξάκι βρεγμένο, ψεκάζω όπως είδατε σε όλα τα σημεία και καθαρίζω. Θα αφαιρέσω από μέσα από το ψυγείο και τα ράφια όλα και τα συρταράκια αλλά και τα... Τα ραφάκια, ναι, το είπαμε, για να τα σαπουνίσω και να τα πλύνω καλά. Το μόνο που δεν έχω αφαιρέσει είναι αυτό που βλέπετε εδώ και σας το τονίζω αυτό, διότι είναι ένα ραφάκι το οποίο το έσπασα μια μέρα που προσπαθούσα πάλι να τα βάλω ή να τα βγάλω, δεν θυμάμαι. Και σας το λέω αυτό γιατί θέλω να το προσέξετε και όλες σας οι κινήσεις να είναι πολύ πολύ προσεκτικές όταν τα βγάζετε όλα αυτά, γιατί πραγματικά δεν ξέρω πόσο μπορεί να κοστίζει το να πάρετε ένα από τα ράφια που είναι και γυάλινα του ψυγείου, το οτιδήποτε βασικά σαν ανταλλακτικό μπορεί να κοστίζει και να μην γίνει και ζημιά και κάποιο ατύχημα, γιατί ειδικά τα ραφάκια τα οποία είναι γυάλινα μπορεί να σπάσουν και να τραυματιστεί και κάποιος. Οπότε όταν κι εγώ θέλω να κάνω βαθύ καθαρισμό στην κουζίνα και χρειάζεται να ξεσυναρμολογήσω, πέρα του ότι είμαι πολύ προσεκτική και βλέπω πού και από τι βγάζω τι για να τα ξαναβάλω πάλι σωστά μετά και να μην κάνω κάποιο λάθος, είμαι και πάρα πολύ προσεκτική για να μην γίνει κάποιο ατύχημα και σπάσει κάτι, όπως πάθαμε με το ένα το ραφάκι, το οποίο το κολλήσαμε εμείς γιατί δεν μπήκα στη διαδικασία να σας πω την αλήθεια να ψάξω, αφού μπορούσαμε εμείς κάπως να το φτιάξουμε. Και τώρα δεν μπορώ να το βγάλω όμως, όπως είδατε, και να καθαρίσω από κάτω σωστά. Καθαρίζω, βρήκα τον τρόπο κάπως να καθαρίζω από κάτω, αλλά όχι όπως καθαρίζουν τα άλλα. Εδώ με το καθαριστικό που σας έδειξα προσπάθησα να καθαρίσω εδώ όλα καλά, να φύγουν τα πάντα. Σε ένα σημείο όμως δεν μπορούσε να με βοηθήσει καθόλου αυτό το καθαριστικό να καθαρίσω, οπότε χρειάστηκε να βάλω, δεν βάζω καθόλου χημικά μέσα στο ψυγείο ποτέ, φοβάμαι να βάλω κάτι έτσι λίγο πιο... Καταλάβατε. Και χρειάστηκε να πάρω το σφουγγάρι και να βάλω ξύδι και να επιμείνω πολύ σε εκείνο το σημείο έτσι ώστε να το καθαρίσω, γιατί μια από αυτές τις γραμμούλες δεξιά είχε πέσει κάτι το οποίο δεν ξέρω τι ήταν, ενώ όλα τα υπόλοιπα αφαιρεθήκανε τέλεια με αυτό το καθαριστικό. Αυτό ρε παιδιά δεν έφευγε με τίποτα και αυτό είναι που με ταλαιπώρησε και με κράτησε τόσο πολλή ώρα στο ψυγείο και πήγαν όλες οι δουλειές πίσω, διότι ήμουνα πολλή ώρα που προσπαθούσα εκεί να βγάλω αυτό το λέρωμα, κάτι το οποίο σίγουρα δεν θα φαινόταν. Αν παρατηρήσετε εκεί δεξιά, να εκεί πέρα που τρίβω, φαίνεται, αλλά με το ξύδι και το σφουγγάρι σιγά 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 και με υπομονή έφυγε.
Και εδώ βάζω τα τελευταία πράγματα μέσα στο ψυγείο. Όπως είπατε, σαπούνισα τα πάντα, τα ραφάκια, αυτά τα πλαστικά που έχω πάρει εγώ, τα ακριλικά, τις θήκες από Jumbo είναι. Νομίζω πως αν δεν σαπουνιστούν δεν καθαρίζονται σωστά. Δηλαδή νομίζω πως ο βαθύς καθαρισμός είναι έτσι ο σωστός ο τρόπος για να γίνει. Το άλλο είναι το πασάλιμα του μήνα, τέλος πάντων, που κάνουμε, που καθαρίζουμε. Και εδώ έχω αυτό το τέλειο το γκατζετάκι, το οποίο το βρήκα στο Jumbo πριν κάνα χρόνο περίπου, το έχω αρκετό καιρό, το οποίο είναι ένα ανθρωπάκι, το έχει βάλει το χέρι του στο πρόσωπό του και καλά ότι σαν κάτι να μυρίζει, θα το δείτε μετά, θα το καταλάβετε, και βάζει στην ουσία μέσα μαγειρική σόδα, δεν νόμιζα πως το σπασα, αλλά όχι, εντάξει, το κατάφερα και το συναρμολόγησα ξανά. Βέβαια εδώ αγχώθηκα ότι δεν θα μπορούσα να το βάλω, αλλά είναι αυτό που σας είπα, ότι με τη συναρμολόγηση μετά έχω ένα θέμα, δεν έχω πολύ υπομονή και αγχώνομαι ότι δεν θα τα καταφέρω. Πάντα βέβαια τα καταφέρνω. Και βάζει μέσα σόδα και το βάζει στο ψυγείο και απορροφά τις οσμές. Να βλέπετε, έχει το χέρι του και καλά σαν κάτι να μυρίζει άσχημα. Και εδώ επιλέγω τον μήνα Οκτώβριο για να θυμάμαι ότι την τελευταία φορά που το γέμισα ήταν Οκτώβριος, και να θυμηθώ τον Νοέμβρη που θα το ξαναδώ ότι θέλει πάλι αλλαγή στην μαγειρική σόδα που βάζω μέσα. Μπορώ να σας πω ότι κάνει δουλίτσα. Και πάμε τώρα στην κατάψυξη. Δεν θα σας δείξω, βασικά δεν θα σας πω εδώ πολλά, δεν υπάρχει λόγος να σας πω πολλά. Το μόνο που θα σας πω είναι ότι δεν κατάφερα να βάλω φοβερή οργάνωση στα ράφια, γιατί παγώνουν τα χέρια μου από το πολύ κρύο και δεν μπορώ μετά να συνεχίσω να τα πειράζω και να τα φτιάχνω, να τα βάζω έτσι σε μια σειρά. Σαπουνίζω και αυτά εδώ τα συρταράκια. Και το εσωτερικό, να ξέρετε ότι το καθαρίζω με το ίδιο καθαριστικό που, το εσωτερικό της κατάψυξης εννοώ, με το ίδιο καθαριστικό που έκανα και το ψυγείο. Εδώ έχω αγχωθεί άπειρα, να ξέρετε, γιατί είναι το πρώτο πράγμα που πήγα να συναρμολογήσω και δεν έμπαινε με τίποτα. Εδώ είναι μια μικρή θικούλα που βάζουμε κάποια παγάκια πολλαπλών χρήσεων, τα οποία τα χρησιμοποιεί ο Αλέξανδρος όταν χτυπάει το πόδι του ή κάτι, το χέρι του, πηγαίνει και παίρνει και κουμπάει στο χτύπημά του, και του τα έχουμε εκεί για να τα βρίσκει εύκολα. Και πάμε τώρα στον φούρνο, όπου μπορείτε να δείτε ότι όλα τα λίπη έχουν ξεκολλήσει γύρω-γύρω από το φούρνο και έχουν κάτσει ακριβώς στο κέντρο. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι από τα καλύτερα καθαριστικά, γιατί πραγματικά δεν ζορίζει καθόλου στο να χρειαστεί να βγάλεις τα λίπη. Εδώ προσπαθώ με νύχια και με δόντια να βγάλω την πόρτα. Να ξέρετε ότι στις οδηγίες του φούρνου σας σίγουρα θα σας λέει πως μπορείτε να ξεσυναρμολογήσετε τα πράγματα έτσι για να καθαριστεί καλά ο φούρνος. Εγώ θα σας δείχνω έτσι λίγο πως τον ξεσυναρμολογώ, αλλά καλό θα είναι να κοιτάξετε τις οδηγίες του φούρνου σας, γιατί ο κάθε φούρνος είναι διαφορετικός. Και αυτό που θέλω πολύ να σας συμβουλέψω είναι προσοχή στο πώς αφαιρείτε και τα τζάμια και την πόρτα, γιατί θεωρώ ότι αν πέσει αυτό και σπάσει σίγουρα θα γίνεται κάποιο ατύχημα, είτε να κοπεί κάποιος, είτε να οικονομικό ατύχημα, γιατί νομίζω πως μια πόρτα φούρνου σαν ανταλλακτικό πρέπει να είναι αρκετά ακριβό. Γι' αυτό σας τονίζω ότι ό,τι κάνετε με προσοχή και ό,τι ξεσυναρμολογείτε, να το βγάζετε και να έχετε το μυαλό σας εκεί για να θυμάστε μετά πως συναρμολογείτε, παιδιά, γιατί μπορεί και να ξεχάσετε. Εδώ, όπως τα δείτε, ξαναψεκάζω, γιατί μείνανε κάτι πολύ πολύ μικρά λίπη, αλλά πραγματικά με την δεύτερη φορά ο φούρνος λάμπει, θα το δείτε. Και εδώ τώρα προσπαθώ να βγάλω τα τζάμια μπροστά από την πόρτα για να τα καθαρίσω και ανάμεσα, για να γίνει σωστός ο καθαρισμός. Βάζω το ίδιο απορρυπαντικό το οποίο έβαλα και μέσα στο φούρνο, γιατί κάνει πολύ καλή δουλειά με τα λίπη και σίγουρα και η πόρτα έχει πάνω.
ορίστε και με τη δεύτερη φορά. Βλέπετε εδώ πέρα τα λύπη που έχουν φύγει, αλλά με τη δεύτερη φορά ήταν super. Εγώ μετά το μόνο που προσέχω πάρα πολύ καλά είναι να σκουπίσω πολύ πολύ καλά το φούρνο. Παίρνω συνέχεια το βετέξ, το πλένω, ξανασκουπίζω, ξαναξεπλένω το βετέξ και ξανά το κάνω πολλές φορές. Και μετά αφήνω το φούρνο ανοιχτό στους 200 βαθμούς για πολλή ώρα να κάψει. Μετά τον αφήνω το φούρνο να κρυώσει. Τον ξαναπερνάω με βρεγμένο βετεξάκι να ξαναφύγουν τα υπολείμματα και μετά τον ξανανάβω το φούρνο. Μου έχουν πει ότι με τη μία φορά είναι ok, αλλά εγώ το κάνω δύο φορές για να είμαι σίγουρη. Και θα δείτε τώρα στο τέλος του βίντεο τι ωραία που λάμπει ο φούρνος με αυτό το καθαριστικό, το οποίο πρέπει, αν το πάρετε, καταρχάς να ξέρετε ότι πρέπει να έχετε ανοίξει όλα τα παράθυρα του σπιτιού, να το έχετε κάνει κάμπριο, να αερίζεται ο χώρος πολύ καλά γιατί μυρίζει πολύ έντονα και να φοράτε οπωσδήποτε γάντια. Ξέρετε ότι εγώ δεν είμαι άνθρωπος που φοράει γάντια όταν καθαρίζει, αλλά με το συγκεκριμένο πάντα φοράω γιατί είναι και το μοναδικό καθαριστικό το οποίο με ενοχλεί στα χέρια. Εδώ τραβάω και λίγο το φούρνο για να κάνω από την πάνω την πλευρά όπου έχει λίγο σκόνη, αλλά αυτά θα γίνουν και αργότερα με τη βοήθεια του Κανάκη, ο οποίος ξέρει τι πρέπει να κάνουμε και πώς, γιατί θέλω να καθαρίσω και κάτω από τα μάτια που μαζεύονται εκεί πέρα ψίχουλα και σίγουρα κάποια λύπη, αλλά και τον φούρνο έτσι λίγο γύρω γύρω και εκεί πέρα που κουμπάει ο φούρνος. Εδώ βάλα το πορτάκι, όπως είδατε, πανεύκολα, πρώτη φορά μου συμβαίνει αυτό να το βάλω τόσο εύκολα, αλλά το άνοιξα και 2-3 φορές για να είμαι σίγουρη ότι τον έχω κουμπώσει καλά το πορτάκι στο φούρνο και να μην γίνει το οτιδήποτε. Εδώ μια κάποια χαρά που λάμπει ο φούρνος. Μετά στο πρώτο ψήσιμο θα πονέσει η καρδιά όταν θα ανάψει ο φούρνος, αλλά οκ. Okay. Και εδώ έχω πάει στη ντουζιέρα που έχω βάλει τις χάρες από το φούρνο. Τις έχω ψεκάσει με αυτό το καθαριστικό και όπως βλέπετε έχουν λιώσει τα λύπη και έχουν πέσει κάτω. Πάνω στη βιασύνη μου όμως, κοίταξτε τι έκανα, έπιασα τη σχάρα με το χέρι. Χωρίς γάντι. Το κατάλαβα, εδώ άρχισα να ξεπλένομαι για να μην με ενοχλήσει. Με πείραξε αλλά λίγο αυτή τη φορά γιατί το κατάλαβα νωρίς. Και ξεπλένω με άφθονο και μπόλικο νεράκι να φύγει από πάνω το καθαριστικό. Και τα αφήνω να στραγγίξουν και παιδιά είναι έτοιμα μετά να τα βάλεις μέσα στο φούρνο και να ανάψεις το φούρνο για να καούν. Τώρα πάμε στο πλυντήριο πιάτων, όπου το πλυντήριο πιάτων έμαθα να το καθαρίζω με αυτόν τον τρόπο όταν παραλίγο να αγοράσω καινούριο πλυντήριο. Ένα διάστημα το πλυντήριό μας είχε σταματήσει να καθαρίζει καλά τα πιάτα και δεν μπορούσα να καταλάβω τι φταίει. Χρειαζόταν δύο φορές να τα βάλεις για να καθαρίσουν έτσι λίγο πιο σωστά. Και λίγο όσο έψαχνα στο διαδίκτυο για με τη μάρκα του πλυντηρίου για να το δω τι μπορώ να κάνω, ίσως να φώναζα κάποιον τεχνικό, δεν ήξερα, βρήκα ότι φταίνε οι έλικες, αυτά εδώ που κρατάω, τα οποία βουλώνουν με κάποιο τρόφιμο, κάποιο κουκούτσι, οτιδήποτε μπορεί να μπει και να κλείσει τις τρύπες. Και αυτό είχα πάθει, παιδιά. Όλοι οι έλικες ήταν οι τρυπούλες κλειστοί. Πραγματικά δεν ξέρω πώς δούλευε το συγκεκριμένο το πλυντήριο. Και έτσι αυτό κάνω αυτή τη στιγμή. Βάζω μέσα στην τρύπα την κεντρική νερό για να δω τι βγάζουν οι τρυπούλες οι μικρές που στην ουσία μοιράζουν γύρω γύρω και γυρίζουν το νερό μέσα στο πλυντήριο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι σας λέω. Θα είδατε και σε κάποια φάση πήρα μια βεντογλυφίδα και προσπάθησα να βγάλω κάτι γιατί μία τρυπούλα ήταν μόνο κλειστή. Οπότε αν έχετε το ίδιο πρόβλημα, αυτό κάντε, βγάλετε τους έλκες, δεν βγαίνουν δύσκολα. Απλά να θυμάστε μετά πως ξαναμπαίνουν, έτσι σας το τονίζω. Να προσέχετε πως τους αφαιρείτε για να θυμάστε να τα ξαναβάλετε σωστά. Και κάντε αυτό το τεστ στην κεντρική την τρύπα, πετάξτε νερό και δείτε πόσα σκουπιδάκια θα πάνε στις τρυπούλες και θα κλείσουν τις τρύπες εκεί και μετά προσπαθήστε σιγά σιγά, θέλει λίγο υπομονή, αλλά σιγά σιγά μπορείτε να τα καθαρίσετε και να βγάλετε τα σκουπιδάκια που έχουν μείνει μέσα. Και πάμε τώρα στο εσωτερικό του πλυντηρίου που το καθαρίζω με λευκό ξύδι, με μαγειρική σόδα και σαπούνι για τα πιάτα, όπου εδώ πέρα δεν θυμάμαι να έχω βάλει ακόμα γιατί κάπου είχα ξεχάσει και μόλις είδα ότι έχω βάλει, βλέπω σαπουνάδες, είδα ότι δεν κάνει σαπούνι, λέω τι έγινε, και αν δεν έχει σαπουνάδα για να βλέπω ότι καθαρίζει, ξέρετε, καταλαβαίνετε, μου αρέσει πιο πολύ να βλέπω τη σαπουνάδα γιατί καταλαβαίνω ότι έχει καθαριστεί σωστά.
Τώρα μεταφερόμαστε στο μπάνιο που έχω πάρει όλα τα εξαρτήματα από το πλυντήριο πιάτων για να το πλύνω εδώ. Γιατί, okay, αυτά εδώ, αλλά το άλλο εκεί πέρα επειδή είναι της αποχέτευσης στην ουσία, το σιχαίνομαι λίγο και τα φέρνω εδώ. Και τα καθαρίζω, τους έχω ρίξει πάνω Viacal. Viacal ρίχνω και στα άλατα ραφάκια τα οποία, τα σιρταράκια μάλλον που έχει μέσα, για να φύγουν και τα άλατα. Γιατί το ένα, το δικό μας το σιρταράκι, στην πίσω την πλευρά έχει μια παροχή νερού που μπαίνει για να πηγαίνει στους έλικες και να πετάνε οι έλικες στο νερό. Και επειδή σίγουρα θα έχει μέσα άλατα, χρησιμοποιώ Viacal, αλλά μετά θα δείτε, παίρνω μια ταμπλέτα και τη βάζω μέσα στο πλυντήριο, η οποία είναι, την έχω πάρει από τα Lidl και είναι πάρα πολύ καλή και είναι ενάντια στα άλατα και τη βάζω για να καθαρίζει και τους σωλήνες. Εδώ βλέπετε που καθαρίζω και λίγο την κουζίνα γιατί τα έκανα λίγο χάλια όσο καθάριζα φούρνους, ψυγεία, πλυντήρια. Καθαρίζω το ψυγείο απ' έξω με το καθαριστικό το Echoes που σας είχα δείξει και την προηγούμενη φορά. Και μετά καθαρίζω λίγο και μαζεύω και το υπόλοιπο σπίτι. Αυτό σας αφήνω λίγο να δείτε, να μην έχετε τον πυρι-πυρι μου. Εδώ καθαρίζω λίγο και τα ντουλάπια, τα κάτω ντουλάπια μόνο της κουζίνας πάλι, γιατί όσο να είναι έπεσαν και νερά πάνω και σαπούνια, οπότε είπα έτσι λίγο να τα περιποιηθώ αφού τα είχα κάνει την περασμένη εβδομάδα και όλα λάμπανε, να μην τα αφήσω έτσι. Εδώ καθαρίζω λίγο αυτά τα, δεν ξέρω πώς τα λένε ρε παιδιά, σοφατεπί κουζίνα, δεν ξέρω πώς θα τα πω, κάπως λέγονται αυτές εκεί πέρα οι προσώψεις. Και τα καθαρίζω λίγο γιατί την προηγούμενη φορά τα είχα ξεχάσει και δεν τα είχα κάνει. Αλλά ήταν και μια πολύ καλή ευκαιρία για να φέρω και τον ατμοκαθαριστή να σφουγγαρίσω αντί να σφουγγαρίσω κανονικά. Μιας και ένα από αυτά είχαν ένα λέρωμα πάνω που δεν έφευγε με τίποτα και με τον ατμοκαθαριστή κατάφερα και αφαίρεσα το λεκέ αυτόν. Και εδώ όπως βλέπετε έχω τον αγαπημένο μου ατμοκαθαριστή που τον βγάζω στις δύσκολες φάσεις.
και σφουγγαρίζω. Είναι από τις αγαπημένες μου δουλειές. Μπορεί να καθόμαι ώρα τελείωτη και να σφουγγαρίζω με τον ατμοκαθαριστή. Γενικότερα να παίζω και με βοηθάει πάρα πολύ στα πλακάκια του μπάνιου, όταν είναι να κάνω το γενικό. Αντί να κάθομαι με το χέρι και να σκουπίζω, κάνω με τον ατμοκαθαριστή και γίνονται τέλεια. Και εδώ κάνω και λίγο στο σαλόνι και στο χολάκι, γιατί όσο πέρναγα για να πάω στο μπάνιο με όλα τις χάρες, τα ράφια και αυτά, όσο να είναι, λερώθηκε λίγο κάτω. Οπότε σκούπισα και λίγο και σε αυτά τα σημεία και τώρα περνάω με τον ατμοκαθαριστή. Βρίσκομαι σε αυτή εδώ την κατάσταση. Έχω ανοίξει φούρνο να κρυώσει, να σκουπίσω άλλη μία φορά με υγρό πανί, να ξανακλείσω και να ξαναβάλω να κάψει. Επίσης, τι άλλο ήθελα να σας πω, τι μου έχει μείνει τώρα, λοιπόν, θα σας πω. Να είναι εδώ κανάκης, γιατί εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό, φοβάμαι. Να βγάλουμε το φούρνο, να σκουπίσω καλά από κάτω και τα σχετικά και να σηκώσουμε και τα μάτια της κουζίνας να κάνω το γύρω-γύρω. Κάτι το οποίο εγώ δεν μπορώ να κάνω, γιατί φοβάμαι ότι θα κάνω ζημιά, δεν υπάρχει περίπτωση. Και επίσης, θέλω να ρωτήσω, δεν ξέρω, κάποια κοπέλα παλιά μου είχε πει ότι ξεβιδώνει πίσω την πλάτη του φούρνου και καθαρίζει και τον έλικα. Κάτι το οποίο δεν έχω κάνει ποτέ, γιατί δεν ξέρω πόσο okay είναι. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει, ενώ έχουμε ρίξει το γενικό του σπιτιού, δεν το συζητώ αυτό, παιδιά, να το προσέχετε. Και το φούρνο καλό είναι να έχετε ρίξει το γενικό του σπιτιού πριν το κάνετε. Αλλά δεν ξέρω, ρε παιδιά, πείτε μου εσείς αν το κάνετε αυτό, γιατί μια κοπέλα μόνο μου το έχει αναφέρει. Λένε κάτι το οποίο εγώ φοβάμαι να κάνω, φοβάμαι να την πειράξω τόσο πολύ, μην κάνουμε και κάποια ζημιά. Επίσης έχει μείνει να τραβήξουμε το ψυγείο, αυτά θα γίνουν την ημέρα που θα κάνουμε το γενικό. Και το πλυντήριο για να καθαρίσουμε και από πίσω. Και, ναι, επειδή με ρωτάτε, πάνω από την κουζίνα πώς καθαρίζω. Είναι μια δουλειά που την κάνει ο Κανάκης, γιατί εγώ, παιδιά, φοβάμαι, έχει καλώδια. Οπότε δεν πειράζω τέτοια πράγματα, βλέπετε, είμαι λίγο με τα ρεύματα φοβιτσιάρα. Αλλά είναι πάρα πολύ απλό. Παίρνω το κοντάρι που είναι για το πάτωμα του Swiffer, βάζω στην αρχή το στεγνό το πανάκι του Swiffer να μαζέψει από πάνω όλη τη σκόνη και μετά βάζω το κλασικό το πανάκι με τις μικροίνες βρεγμένο με απορρυπαντικό. Και το περνάμε από πάνω και έτσι καθαρίζει και γίνεται μια χαρά τέλειο. Αυτά, νομίζω ότι κάπου εδώ. Τα βίντεο της καθαριότητας τελειώσανε. Τι άλλο να σας δείξω, δεν έχω κάτι άλλο εδώ. Δείτε τα λουλουδάκια μου, τι όμορφο που είναι. Θα σας δείξω μετά βίντεο με το γενικό, λίγο πριν στρώσουμε τα χαλιά, αλλά είναι κάτι το οποίο... Γιατί να μην κοιτιόμαστε. Είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω πότε θα γίνει, ανάλογα με τον καιρό. Θα περιμένω λίγο έτσι να δω, γιατί ακόμα κρατάει ο καιρός και θέλω να στρώσω τα χαλιά όσο το δυνατόν πιο αργά γίνεται. Αυτά, η ώρα είναι 12:06. Προλαβαίνω να πάω να κάνω και ένα ντουζάκι, να πάω να πάρω τον Αλέξανδρο και πρέπει να παραγγείλω φαγητό σήμερα. Γιατί δεν έχω μαγειρέψει τίποτα, δεν έχω τίποτα από χθες. Οπότε κάτι πρέπει να παραγγείλω. Αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να σας κράτησα ωραία παρέα, να σας παρακίνησα για δουλειές, γιατί αυτό θέλω. Και εγώ πριν κάνω δουλειές, μην νομίζετε, κάθομαι και βλέπω τα παλιά μου βίντεο για να μου δίνω κουράγιο και να σηκώνομαι. Και θέλω να σας πω ότι φέτος που τα κάνω σταδιακά βγαίνει πολύ καλύτερα, γιατί δεν κουράζομαι και θα ασχοληθώ περισσότερο με το κάθε πράγμα. Δηλαδή, ασχολήθηκα περισσότερο με την κουζίνα, ασχολήθηκα περισσότερο με το πλυντήριο, ασχολήθηκα περισσότερο με το ψυγείο. Ενώ αν τα πλάκωνα σε ένα Σαββατοκύριακο αυτά, δεν θα γινόταν, γιατί μετά κουράζεσαι και όσο να είναι κάπως λίγο καταραίεις. Εντάξει, το γενικό σίγουρα θα μου πάρει περισσότερο, γιατί είναι περισσότερα πράγματα να γίνουν, αλλά okay, έχω κάνει πολλά πράγματα. Μόνο που έχω βγάλει τις κουρτίνες και τις έχω πλύνει και έχω κάνει τα ντουλάπια όλα μέσα πέρα από εδώ, στη γυψοσανίδα. Κάτι το οποίο θα κάνω τώρα τις επόμενες ημέρες, δεν είναι τίποτα, πραγματικά είναι μισή ώρα δουλίτσα. Αλλά αυτά, παιδιά, τι ωραία. Άντε, ελπίζω λίγο να κρυώσει ο καιρός, λίγο να κρυώσει, να καταφέρουμε και να στρώσουμε και να μπούμε και σε μούντου Χριστουγέννου, ρε παιδί μου. Σας φιλώ.